Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα και όπως βλέπετε, είμαι και εγώ εδώ. Παιδιά, με συγχωρείτε, να ξέρετε, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, αλλά επειδή έχουμε και πάρα πολλά εδώ τα του καναλιού που τρέχουμε, έχω εδώ το δάσκαλο και του λέω όποτε δεν μπορώ. Είμαι εγώ σας είπα, θα τη φέρω. Γεια σας, να είστε καλά. Είπα, θα τη φέρω, τελείωσε. Και star, να βάλω. Εντάξει, star, guest. Εγώ guest star, κάτω. Όχι. Αυτό το είπα. Χρήστο Κασταμονίτη και η Νατάσα Κρητικού. Οπότε, όποτε δεν είμαι εδώ, να μην σας φαίνεται περίεργο, όποτε θα μπορώ θα είμαι. Είναι αλλά έτσι το αλλιώς, πνεύμα. Είναι το πνεύμα. Το δάσκαλο, εκείνο μας τα λέει όλα. Εγώ απλά είμαι η δική σας φωνή εδώ στην εκπομπή. Έτσι, μπράβο. Τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ τι κάνεις? Μια χαρά και εγώ. Βάλαμε λίγο και την Αγγελική την Νικολούλη, σε βρήκε αυτά και τα λοιπά. Με βρήκε. Και τη λέω σήμερα, Αγγελική μου, θα είμαι στην εκπομπή. Ωραία. Εντάξει, παρεπιπτόντως, λοιπόν. Επειδή είπαμε Αγγελική Νικολούλη και επειδή τρέχει ένα θέμα, από εδώ δεν το ξέρει, θα το ακούσει γιατί είναι φανατικό τη εκπομπή. Είναι ο φίλος μου, ο Χάρης Βεραμών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρήκε το. Ναι. Τη δολοφόνο τελικά, έτσι όπως έχει αποδεχτεί, της αδερφής της. Αλήθεια. Ναι, το παραδέχτηκε χθες η αδερφή της ότι τη σκότωσε γιατί τη μισούσε. Την κοπέλα τη Φέη, ναι. που βρέθηκε στην οδό τύχης στην Κυψέλη. Ναι. Είναι σχήμα οξύμορο. Σχήμα οξύμορο, ναι. Πολύ. Λοιπόν, και ο detective, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τον πατέρα της κοπέλας αυτής, είναι ο φίλος μου, ο Χάρης Βεραμών, ο οποίος έχει ένα εκπληκτικό κανάλι με ιστορίες. Ναι. Δηλαδή, εξαφανίσεις, μάλιστα βγάζει και ένα βιβλίο τώρα με τις εκδόσεις Κάκτος. Δεν το ξέρει. Χάρη, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, Χάρη, έχω την εντύπωση ότι έχουμε συναντηθεί εδώ στο κανάλι πριν κάνα δύο χρόνια. Ναι, ναι, μου το έχεις πει αυτό. Ναι. Παιδί, μπράβο, εξαιρετικό παιδί. Έχουμε κάτι στα σχαριά με τον Χάρη, αλλά τώρα νομίζω ότι θα πάει λίγο πιο πίσω. Όπως το είπε και ο ίδιος, προσπαθώ να χειριστώ λίγο την δημοσιότητα, γιατί όντως τον έχουν πάρει όλοι. Ναι, όλοι. Λογικό είναι. Ναι, οπότε και από εδώ συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια και τη βοήθεια που έδωσε. Βρήκε τα απίστευτα. Δηλαδή, επειδή εγώ έχω αναλυτικό μυαλό και τα λοιπά, όντως όταν μου εξήγησε κάποια πράγματα, του λέω: καλά, αυτό δεν θα το έκανα ποτέ εγώ. Ναι, ναι. Το ίδιο έχουν πει και για μένα. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά το έχω κάνει. Ναι, αλλά το μυαλό σου τρέχει τόσο πολύ που κάποια πράγματα τα οποία συζητάς, βλέπεις ότι βγάζουν μια άκρη σε κάποιες υποθέσεις που. Κοίτα. Ή σε κάποια μυστήρια τα οποία άλλοι ίσως δεν μπορούν. Φτάνει μέχρι ενός ορίου η φαντασία τους. Και η γνώση τους. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι πολλές φορές. Εγώ κάνω προοπτικές, γιατί είμαι σκακίστας. Έχω παίξει πολύ σκάκι στη ζωή μου, παρόλο που δεν έχω. Μην το ψάχνετε, γιατί αρχίζω να το πέρα τώρα. Α, έχεις βαθμό ελό και τέτοια πράγματα. Ναι. Όχι. Και είμαι και μακρινοσυγγενής του παλιού πρωταθλητή της Ελλάδος, του Σκέμπρη, του Κερκυραίου. Α, οπότε νομίζω ότι είναι και λίγο DNA. Εντάξει, είναι και λίγο DNA και ο πατέρας μου είναι πολύ καλός στο σκάκι. Αυτά. Λοιπόν, πάση περιπτώσει και πάντοτε κάνω προοπτικές. Ο σκακίστας πάντοτε λέει με αυτή την προοπτική σε 10 κινήσεις. Με αυτή την προοπτική και διαλέγεις. Αναλύει 5 πράγματα. Και το σημαντικότερο πράγμα από όλα τα λέω αυτά, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα από αυτά. Το σημαντικότερο πράγμα στο μυαλό του ανθρώπου και πώς μπορεί να κερδίσει τις μηχανές είναι ότι έχει αίσθημα. Και ότι μπορεί να πάρει το ρίσκο. Υπάρχει μια ιταλική έκφραση που λέει Viva Pericolosamente, δηλαδή ζει επικινδύνως. Ριψοκίνδυνα. Και το θέμα είναι το εξής, ότι αν δεν ρισκάρεις κάποια πράγματα, δεν θα πετύχεις κάτι. Ισχύει αυτό, βέβαια. Θα είσαι πάντοτε dull, που λέμε αυτό. Στάσιμος και να βαλτώνεις. Λοιπόν, το θέμα σήμερα κανονικά είναι τεχνικές πλήσεις εγκεφάλου, νευρογλωσσικός προγραμματισμός και fake news. Το βάζω fake news γενικώς, γιατί πρέπει να τσεκάρουμε λίγο σήμερα και το who check the checkers, που λένε, δηλαδή ποιος ελέγχει τους ελεγχτές. Το οποίο είναι σημαντικότερο. Ωραίο αυτό. Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό, διότι έχουμε δεχτεί άπειρες επιθέσεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι ανίδεοι. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε από μία φράση που γράφεται στο τέλος όταν ξεκινάει το εισαγωγικό της εκπομπής, που λέει Copyright High TV. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εδώ πέρα αυτή η εκπομπή έχει δεχτεί επίθεση από ανθρώπους που κανονικά θα πρέπει να μας ευχαριστούν ότι τους έχουμε αναδείξει, επειδή λέγανε ότι ξέρεις κάτι, χρησιμοποιήσατε κάτι άνευ αδείας. Το οποίο ο νόμος, να το ξέρετε, επιτρέπει μέχρι ένα λεπτό από οποιοδήποτε βίντεο να το παίξεις. Βεβαίως. Λοιπόν. Και θυμάμαι είναι το πρώτο που με είχες πληροφορήσει, ναι. όταν ξεκινούσαμε την εκπομπή, μου λες αυτό και αυτό, γιατί τα ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Έτσι. Μα είναι το πέμπτο Λογικό. Κανάλι στο ναι. YouTube που έχω. Και ναι. δόξα τω Θεώ, τώρα έχω περάσει από κάτι σεμινάρια. Μπορώ να σου πω ότι είναι σαν εξετάσεις να γίνω πράκτορας των ΗΠΑ της Αμερικής. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως είναι και καλυμμένο. Δηλαδή, πες μου αυτό, πες μου εκείνο. Υποθετικά μου βγάζουν ολόκληρες περιπτώσεις για το Ισραήλ που παίζει πολύ fake news και πολύ προγραμματισμός του εγκεφάλου, πλήση εγκεφάλου. Και μου βγάζουν κάποιες φωτογραφίες και αυτά λέει αυτό θα το έλεγες στην εκπομπή σου. Αυτό θα το έλεγες στην εκπομπή σου. Και εν πάση περιπτώσει, οφείλω να ομολογήσω ότι πρέπει να είμαι καλός μαθητής. Αλλά έφαγα ένα στραπάτσο πριν από 3-4 μέρες. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα, το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, όπου είχα μια εκπομπή στην οποία κάποια στιγμή κάτι αναφέρθηκα. Εγώ ξέρω, κάνω πολλά γλωσσικά παιχνίδια, ας το πούμε έτσι.
Και έλεγα ότι εγώ δεν καπνίζω τσιγάρο, καπνίζω μόνο πίπα. Και δείχνω πραγματικά μία πίπα. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Μου ρίξαν τις διαφημίσεις σε αυτό το βίντεο επειδή έδειξα smoking equipment. Σοβαρά μιλάς. Τόσο αυστηρή νόμη. Και θέλω να πω, ναι, ότι είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αυτό θέλω να σου πω. Διότι τώρα τρέχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χώρο του YouTube μια σύλληψη η οποία υπάρχει από έναν άνθρωπο ο οποίος. Ό,τι δείχνουν και τα βίντεο, επιπληρωμή, κακοχειριζόταν δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι αμαία λόγω νοητικής κατάστασης. Και το συγκεκριμένο το κανάλι έχει 22.000 άτομα. Έχει αρκετούς συνδρομητές από ό,τι έβλεπα. Και γειτνιάζει με ένα άλλο το οποίο έχει 135.000. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει πολύ δεν σημαίνει ότι είναι και καλό. Έτσι. Εν πάση προτώσει, πρέπει να εξετάζουμε και ειδικά όταν κάνουμε καμιά φορά και subscribe, έτσι. Ναι. Να ξέρουμε ακριβώς που το κάνουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ χθες το βράδυ, γιατί η εκπομπή γυρίζεται Τρίτη πρωί, θα τη δείτε Πέμπτη βράδυ. Λοιπόν, αλλά είμαστε έτσι εντυμένοι για τις εσάς για να πάντα θα ετοιμαστούμε. Μετά πάμε στα μπουζούκια, όπως πας με τον Αλέξανδρο. Βεβαίως, ναι. Και περνάμε και καταπληκτικά. Μια χαρά. Την άλλη εβδομάδα πάλι. Τέλεια. Ωραία. τι θέλω να πω. Ότι χθες το βράδυ, παραδείγματος χάρη, είχα μια εκπομπή η οποία πραγματικά την έκανε για να εκτονωθεί ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος έχει μαζέψει πολύ μίσος, πολύ στενοχώρια, πολύ. Κακορίζικο. Κάνουμε αυτή την πλάκα συνεχόμενα με τον πρωθυπουργό της χώρας, αλλά έχει καταντήσει βλακή αυτό το πράγμα. Και θα σας πω σήμερα ότι το ίδιο κάνουν και οι Αργεντίνοι. Όλο βρίζαν τους προέδρους που ήταν πάνω και μάλιστα ένας ο Μενέζ, όπως λεγόταν, ο οποίος ήταν τρομερά γκαντέμις. Δηλαδή είχε δώσει χειραψία σε 2 παίκτες στο τελικό του κυπέλου ποδοσφαίρου και ο ένας έσπασε το πόδι του στα 3 λεπτά και ο άλλος έβαγε κόκκινη κάρτα. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει και μας χαζεύουν και αυτά είναι τεχνικές νευρογλωτικού προσανατολισμού και πλήσης εγκεφάλου. Και συν τις άλλες τα fake news τα οποία χρησιμοποιούν. Θέλω να πω το εξής, ότι έκανα μια εκπομπή εκτόνωσης που ήταν για τους θησαυρούς στην Ελλάδα, που είναι και λαογραφική, αλλά είναι και λίγο έτσι μια ιστορία να την ακούς δίπλα, ξέρω, στο τζάκι, ξέρω, να ακούς κάτι τέτοια πράγματα λοιπά. Και γύρισαν κάποιοι και μου είπαν, λέει, δεν μας είπες, λέει, κάτι σήμερα, λέει, ξέρω εγώ, άντε καλή νύχτα. Δεν είμαι. Καλά, κάθε μέρα δεν μπορείς να κάνεις και την. Δεν είμαι νέα. Νέα δυστυχώς ή ευτυχώς, με πολλά fake news, τα έχουν οι δημοσιογράφοι. Των μέσων μαζικής εξαπάτησης, το οποίο δεν κατατάσσω το Hi TV στο μέσο μαζικής εξαπάτησης, γιατί πολύ απλά δίνει βήμα στη μοναδική εκπομπή στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης. Είναι η μοναδική. Και θα αυτά τολμήσω τα να πω και με τον σε άλλες εξαιρετικές εκπομπές, ναι. Που οι οποίες έχουν πράγματα να πούνε, παρότι δεν είμαστε κανάλι ενημερωτικό. Όχι. Έτσι, προσπαθούμε ό,τι τα ιατρικά που να βλέπω εγώ είναι εντυπωσιακά. Ακριβώς, ακριβώς. Και οι δικές σου εκπομπές που σε συνεργασία και με πολύ κόσμο είναι και κοινωνικές. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το κομμάτι με τα προσωπικά δεδομένα, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ έχω φτιάξει το GDPR στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το χώρο της πληροφορικής, σε συνεργασία με δικηγόρους. Και γνωρίζεις τη σημαντικότητα. Έτσι, ναι, και ξέρω πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, δηλαδή είναι. Για μένα, όχι απογοήτευση. Το ξέρω ότι έτσι πάει το πράγμα. Πάντοτε, δηλαδή, ο κόσμος θα είναι με το πάσα θαύμα 3 ημέρες. Αλλά το να λες κάποια πράγματα τα οποία είναι λαογραφία και μετά άλλος να θέλει οπωσδήποτε να ακούσει ότι χθες, παραδείγματος χάρη, οι Ισραηλίτες μπήκανε μέσα στη Βουλή της Γάζας και επιτεθήκαν σε ένα νοσοκομείο και σκοτώσαν 5 παιδιά, α το πούμε έτσι. Γιατί ξέρετε κάτι, κανένας δεν είναι, όταν ξεκινάει ένας πόλεμος, κανένας δεν είναι αθώος. Και 2 μεριές συμμετέχουν. Και εγκλήματα γίνονται και από τις 2 πλευρές. Και αυτό δεν μπορώ να το κανονίσω, δεν μπορώ να το καταλάβω στο μυαλό μου. Πάντοτε ήταν ένα ερώτημα το οποίο το έκανα με μεγάλους δικηγόρους. Το τι εστί εγκλήματα πολέμου από τη στιγμή που ξεκινάει πόλεμος, πάσα μέσω επιτρέπεται. Τώρα από εκεί πέρα, αν είναι ανήθικο ή ηθικό. Μα και ο πόλεμος. Και ο ίδιος ο πόλεμος, ακριβώς. Είναι ανήθικος. Γιατί ξέρεις ότι πας και θα σκοτωθούν κάποιοι άνθρωποι. Υπάρχουν τεράστιες πιθανότητες. Λοιπόν, ας πάμε λίγο πιο πίσω στην ιστορία για να δούμε μετά πώς έχουν μετελεχθεί αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή, γύρω στο 1965-1967, 2 Αμερικανοί. Εφευρίσκουν μια ψευδοεπιστήμη, sorry, ψευδοεπιστήμη την κατατάσσουν, γιατί τώρα έχω μπλέξει λίγο τελευταία με τα ψευδό, έτσι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, με τον Ζεκάρια Σίτσιν που μίλησα με τους Ανουνάκη, που κάποιοι είπαν ότι είναι ψευδοεπιστήμονας και αυτά κτλ. Αλλά πριν 4 χρόνια λέγανε ότι ισχύει, τώρα δεν ισχύει. Ανάλογα, είναι όφα, όπου πισάει ο άνεμος. Θυμάσαι ένα συγκρότημα που ήταν η ΟΠΑ. Υπάρχει η ΟΠΑ, ναι, η οποία, ναι. Και υπάρχει και το όφα, όπου φυσάει ο άνεμος, έτσι είναι. Αρκεί να πάρουμε κλικ, αρκεί να πάρουμε views. Λοιπόν, αυτοί εφευρίσκουν αυτό που λέγεται νευρογλωτικός προσανατολισμός, το οποίο το κάνουν πάρα πολύ και είναι της μοδός. Δεν επιτίθομαι, γιατί ακόμα και στην προηγούμενη εκπομπή που έκανα με το Ouija, τους είπα ότι δεν συμμετέχω και μου λέγανε ότι θα πρέπει να ντρέπεσαι που κάνεις αυτή την εκπομπή. Ίσως, ίσως είναι τιμή. Και ίσως είναι και κάτι το οποίο το έκανε αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ελληνική εκκλησία, που δυστυχώς έχει μπει σε μία, πώς θα το πω,
σε ένα δίχτυ, σε μια μονοτονία και δεν εφευρίσκει και δεν είναι δίπλα στον κόσμο. Μα και όταν βγαίνει και λες πέντε πράγματα για ένα γεγονός, δεν σημαίνει ότι το ενστερνίζεσαι ή το πράττεις ο ίδιος. Απλά μιλάς για αυτό το πράγμα. Για αυτά που ξέρεις, για αυτό το πράγμα. Για να κλείσω λίγο, επειδή κάποιοι με ρωτήσατε, πράγματι, επειδή το ανέφερα, δεν είναι διαφήμιση. Τα public είχαν 800 board τέτοια πράγματα, τα οποία εξαφανίστηκαν σε 3 μέρες. Σοβαρά μου. Σε 3 μέρες. Και έμαθα. Εννοείς τώρα πρόσφατα. Τώρα, πριν από 6-7 μήνες. Αυτό, αυτό, ναι. και τώρα με το Halloween. Αυτό πήγα να σου πω. Με το Halloween έχει φέρει μια άλλη εταιρεία. Τώρα δεν υπάρχει άλλη. Ούτως άλλως δεν θα κάνουμε γκρίζα διαφήμιση. Ναι, η Hasbro, η οποία είναι μεγάλη εταιρεία παιχνιδιών. Οπότε πληροφορήθηκα από κάποιους φίλους και φίλες, το έγραψε κιόλας ένα παιδί, ότι πουλιέται αβέρτα κουβέρτα. Βέβαια δεν υπάρχει ελληνική έκδοση, υπάρχει αγγλική έκδοση μόνο αυτά. Οπότε δεν μπορώ να υπολογίσω πόσες χιλιάδες board μπορεί να έχουν πουληθεί. Και πιθανόν μετά από την εκπομπή κάποιοι να πήγαν να το πάρουν, χωρίς να ξέρουν. Ναι. Με κατηγορήσαν ότι έκανα, λέει, τη μίηση καθόλου. Είπα απλούστατα, προσέξτε. Καλά, όταν λες πώς γίνεται και λες προσέξτε. Ναι. Αυτό λοιπόν, ο νευρογλωτικός προσανατολισμός και προγραμματισμός, είναι και προσανατολισμός και προγραμματισμός, είναι το NLP, είναι, κολλάει μαζί με αυτό που είναι τώρα της μοδός και δεν είμαι αντίθετος αυτό. Πράγματα που λέγεται personal coach, το life coach. Το οποίο το life coach για μένα είναι, το έκανα κατάταξη, όχι στο ψευδοεπιστήμη, αλλά στο New Age Science, δηλαδή τις επιστήμες της νέας εποχής. Ναι. Ναι. Δηλαδή, που έχει βοηθήσει, να πούμε, βέβαια, και πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο και υπάρχουν άπειροι άνθρωποι και εδώ πέρα που μας ακούνε σίγουρα που έχουν κρίσεις πανικού, οι οποίες αυτές είναι διαχείριση άγχους και πρέπει να ξέρετε ότι σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, ο καρκίνος προέρχεται από το άγχος. Και επίσης, ναι, πρέπει να μιλάμε πλέον με το όνομά του, αυτό το είπα, η αρρώστια κτλ. Υπάρχουν χειρότερες αρρώστιες που είναι και πιο επικίνδυνες. Ο καρκίνος βασίζεται όσο αφορά τη διατροφή, όπως έλεγε και ο μέγιστος ο Γρηγορίου, στη ζάχαρη. Ναι. Δηλαδή, όταν είναι ζάχαρη σε μικρή ηλικία, στα παιδιά, ξέρω εγώ, και στους νέους είναι διαβήτης. Όσο ανεβαίνει στους γέρους είναι αρτηριοσκλήρωση. Μετά είναι μεταλλάξεις της παρουσίας του ζαχάρου. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί λέγανε ότι με συγκεκριμένες τεχνικές, με συγκεκριμένες, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρεια, θα είναι σαν να διαφημίσω το NLP. Ναι, 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 ναι. Με τεχνικές, με συγκεκριμένες συνεδριάσεις. Βρίσκουμε κάποια θέματα και έχουν βγει κάποιοι όροι. Οι οποίοι όροι αυτοί, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ή ευτυχώς για μένα, δυστυχώς, έχουν καταστρέψει και το ερωτικό κομμάτι του ανθρώπου. Το οποίο είναι το εξής. Έχουν βγει εκφράσεις όπως το love bombing, το οποίο. Ναι, γελάς, αλλά θα γελάτε πάρα πολύ από εσάς. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι η προσπάθεια ανθρώπων που ίσως δεν έχουν ερωτευτεί ποτέ, μιλάω για αυτούς που είναι personal coach, να πείσουν κάποια αποτυχημένα ζευγάρια ή κάποιους αποτυχημένους όσο αφορά το ερωτικό τομέα, μονάδες, είτε άντρες είτε γυναίκες, ότι δεν φταίνε εκείνοι, αλλά φταίει μια συμπεριφορά του αντιπάλου, ας το πούμε έτσι, εντός αγωγικών, γιατί εφόσον χωρίζουν έναν αντίπαλο, η οποία όταν σε πιέζει πάρα πολύ, ο άλλος θέλει. Το χώρο έστω και το ερωτικό κομμάτι, ναι. Είναι love bombing. Όταν λέει, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, σε πιέζει και σε αποκρύπτει από όλους τους φίλους, είναι gaslight. Τα ξέρεις όμως όλα, κυρία Κασταμονίτη. Φυσικά τα ξέρω, για όνομα του Θεού. Όχι μόνο τα ξέρω, αλλά πολλές φορές. Αλλά μου έχουν κάνει, πες. Πολλές φορές έχουν προσπαθήσει. Σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ σταθερός. Το ban και το τι είναι. Το gas, πώς το πες. Εγώ είμαι εξειδικευμένος με 3 διδακτορικά. Στο ghosting. Δηλαδή, όπα και να είμαι και εξαφανίζομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί οτιδήποτε είναι τοξικό και με πειράζει πάνω από 3 δευτερόλεπτα στο στομάχι, όπως ακριβώς είναι η φυσική οδός, γίνεται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα πείτε τώρα τι σχέση έχει αυτά με τα fake news. Πολλές φορές για να υποστηρίξουν οι άνθρωποι αυτές τις συμπεριφορές, φτιάχνουν ιστορίες. Φτιάχνουν και όρους. Δεν είναι τυχαίο, μιας και όλοι εδώ πέρα μέσα μπαίνετε στο διαδίκτυο κτλ., ότι ένα επιτυχημένο ελληνικό group είναι το TIN. Το Thank You Next, το οποίο έχει κοντά σε 900.000 άτομα, με το ρυθμό που πάει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει πάει ένα εκατομμύριο. Ναι. Τι είναι αυτό, όχι, είναι Thank You Next, δηλαδή σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο επόμενος ή η επόμενη. Στο οποίο προφανώς υπάρχουν ψεύτικες ιστορίες, αλλά και προφανώς βλέπεις να είμαι ότι τι κάνουν οι άνθρωποι με διπλές ζωές, τριπλές ζωές και οτιδήποτε άλλο, ώστε να φτιάξουν κάποιες καταστάσεις που στην τελική δεν είναι καν η ανταλλαγή σεξ, παραδείγματος χάρη. Αφήστε τον έρωτα, ο έρωτας είναι άλλο πράγμα. Ο έρωτας τώρα, αφήστε το, λοιπόν, το έχουμε αφήσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το depress που υπάρχει, αυτή η κατάθλιψη που υπάρχει,
με τον ευρωγλωτικό προσανατολισμό και προγραμματισμό, υποτίθεται ότι κάνεις αναλύσεις στα πάντα, αλλά εγώ θα πω το εξής, σαν ένας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους καλύτερους αναλυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί το λένε, δεν το λέω εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας για την τιμή που μου κάνανε, λοιπόν, θα σας πω ότι η υπερανάλυση καταστρέφει τη ζωή. Δηλαδή, overthinker. Ναι, άλλο το υπερσκέψη. Το υπερσκέψη είναι αιμονή, αλλά η υπερανάλυση. Δηλαδή, αν θα κάνει αυτό, δεν με πήρε εκεί, δεν με πήρε εκεί. Το ένα αλληλοκαλύπτει. Είναι δύσκολο άλλο να βρει overthinker που να μην είναι overanalyzer. Όχι, overthinker οπωσδήποτε είναι overanalyzer, αλλά αυτό που έχει αιμονή κολλάει μόνο σε ένα πράγμα και δεν βλέπει τίποτα άλλο. Δηλαδή, βλέπει μόνο το δέντρο και δεν βλέπει το δάσο. Παραδείγματο χάρη, γιατί φόρεσε σήμερα η Νατάσα λευκέ καστόρινε μπότε, ενώ θα έπρεπε να έχει φορέσει μαύρε, παραδείγματο χάρη. Α, να δει, βγήκε με αυτόν που είναι ψηλό πολύ και τη είπε ότι είναι πολύ ωραία όταν φοράει λευκά ρούχα, α πούμε. Άρα με απατά. Άρα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Το θυμήθηκα. Λοιπόν, οπότε αυτά τα πράγματα καταστρέφουν τη ζωή. Λοιπόν, τώρα, με τα χρόνια μπήκε μια άλλη λέλαπα. Η οποία λέλαπα αυτή ήταν τα ναρκωτικά, τα οποία όμως προκύπτουν από τις σανσκριτικές θρησκείες. Δηλαδή όλα αυτά τα όσο, σάι μπάμπα, ναι, και όλα αυτοί που πηγαίνανε στην Ινδία για να το παίξουν μούρι και μετά έρχονταν εδώ πέρα στα Μάταλα κάτω στην Κρήτη που γινόταν ο κακός χαμός. Ναι, εμείς έχουμε εντύπωση μόνο από αυτά τα 2-3 λεπτά που δείχνει τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ναι, στο... και είναι τι ωραία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε στα Μάταλα τι γινόταν. Δηλαδή έχω ακούσει εξιστορήσεις. Το Woodstock και όλα αυτά είναι της πλακός. Ναι, εκεί πέρα ναι. Οι Beatles θέλανε να αγοράσουν μέρος εκεί πέρα μέσα. Ναι, χαμός. Εκεί ήταν sex, drugs and rock and roll. Έτσι. Επίσης, μέσα σε όλα αυτά μπήκε και ένα πρόγραμμα, το οποίο αυτά τα αφήνω για να τα πούμε στο δεύτερο μέρος, το οποίο το πρόγραμμα αυτό λέγεται MK Ultra και είναι τη CIA, το οποίο αυτό είναι η διασπορά ενός, να το, αυτό, ενός ναρκωτικού, το οποίο είναι γνωστό ως LSD. Να. Το οποίο το LSD λένε όλοι ότι το παίρνανε οι Αμερικανοί στρατιώτες στο Βιετνάμ για να είναι up και να είναι σούπερ στρατιώτες. Αλλά παράλληλα προσπαθούν να κάνουν mind control. Με αυτό το συγκεκριμένο. Με αυτό το συγκεκριμένο. Δηλαδή, μέσα από τα ναρκωτικά και στο συνδυασμό όλων των ψεύτικων ειδήσεων, κάνουν μια ωρεοπάθεια της κατάστασης και εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει να στενοχωριάσει για τίποτα. Λοιπόν, θα σας πω. Σε ελέγχουν όμως την ουσία. Σε ελέγχουν στην ουσία. Σαφώς, απόλυτα. Μας ελέγχουν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα σας το πω, δεν είναι πολιτική εκπομπή. Όλοι, μόλις έγιναν οι εκλογές που πήρε 41% ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αναρωτηθήκατε πώς πήρε 41%. Όπως έτσι είχατε αναρωτηθεί πώς βγήκε ο Μπακογιάννης στις προηγούμενες εκλογές, πώς βγήκε ο Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη και πώς είχε βγει ο Καμίνης. Ο Καμίνης δεν ξέρω να έχει κάνει κανένα έργο. Το θυμάσαι ο Καμίνη? Έτσι, μπράβο, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, οπότε πάντοτε αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν αυτός. Και θα το πω πολύ απλά, υπάρχει μια περσόνα, γιατί τώρα είναι της μοδός οι περσόνες στο Twitter και στο Instagram με την Glamourous και όλα αυτά. Ναι, ναι. Υπάρχει ο Μπερία, όπως λέγεται αυτός, ο οποίος είναι Λαουρέντις Μπερία. Είναι σαν τον αυτόν που υποτίθεται σκότωσε τον Στάλιν, ναι, ο οποίος είχε πει ποτέ άλλοτε τόσοι τσανακογλύφτες, τσανάκι είναι αυτό που βάζουν το γιαούρτι, έτσι, πρόβατα κατσικαναρέοι, όπως έλεγε και η διαφήμιση, δεν διοικήσανε το πιο έξυπνο λαό του πλανήτη. Και ένα αυτό για να πάμε και στο διάλειμμα. Φανταστείτε πόσοι από εσάς σηκώσατε ότι δεν επιτρέπετε σε μια ιδιωτική επιχείρηση που λέγεται Facebook να σας χρεώσει 14,99. Θα σας αλλάξει τον αδόξαστο. Γιατί τα πας στην εκπομπή και τα περάσετε λίγο στο έτσι. Τώρα θα δείτε με τις ταυτότητες πώς θα κολλήσει. Δεν θα έχεις καινούργια ταυτότητα, δεν θα έχεις διαδικτύωση. Τόσο πολύ. Βέβαια, εννοείται. Και έχεις φυσικά να το δείξουμε αυτό προς το τέλος. Εγώ δεν έχω wallet. Εδώ πέρα μέσα αυτό, το wallet που θα λέμε, ναι, που θα είναι και τα λεφτά. Ξεχάσετε τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα, έτσι. Ήδη σταματάνε τώρα και τα γραμματόσημα. Άλλο αυτό. Λοιπόν, άρα και εμείς που είμαστε φιλοτελιστές και αυτά, δεν μπορούμε, ναι, να κάνουμε κάτι. Μπορείς. Αυτό, όταν θα έχετε το MK wallet, αυτό. Καλά το είπα το MK wallet, σαν το πρόγραμμα. Ναι, θα ξέρει πόσο περπατάτε, ποια είναι η κατάσταση της υγείας σας. Αν συνουσιάζεστε, σε αν παίρνετε ναρκωτικά, τι λένε οι διπλανοί σας, τι κάνετε, τι ράνετε. Τι λέτε εσείς και για ποιους. Λοιπόν, πάρα πολλά. Και δεν είναι fake news. Πάρα πολλά και δεν είναι fake news. Πάρα πολλά έχει να μας πει ο δάσκαλος, θα μας τα πει φυσικά στο δεύτερο μέρος και στο τρίτο. Αλλά τώρα θα πάμε στο δεύτερο, πριν όμως πάμε να δούμε τον αγαπημένο μας φίλο Κωνσταντίνο Σιδηρόπουλο με την εταιρεία του Γκαζίταλη και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτάκια. Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος,
μάνατζερ της Gas Italy Ελλάς. Και είμαι εδώ για να μιλήσουμε για το κατά πόσο σας συμφέρει να βάλετε υγραέριο στο αυτοκίνητό σας. Χιλιάδες ευχαριστημένοι υγραεριοκίνητοι αυτοκινητιστές μπορούν να σας βεβαιώσουν για τα ωφέλη της υγραεριοκίνησης. Εγώ είμαι εδώ όμως για να σας απαντήσω στις 10 πιο συχνές ερωτήσεις που απαντώ στο γραφείο μου ή στο τηλέφωνο. Μήπως πάθει ζημιά το αυτοκίνητό μου? Κανένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει η σωστή by the book εγκατάσταση και ο σωστός προγραμματισμός δεν παθαίνει ζημιά. Είναι ασφαλές το υγραέριο στο αυτοκίνητό μου? Στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 500.000 αυτοκίνητα με σύστημα υγραεριοκίνησης. Έχετε ακούσει κάτι? Όχι. Πόσο στοιχίζει η εγκατάσταση του υγραερίου στο αυτοκίνητό μου? Ένα μέσο αυτοκίνητο μέχρι 150 άλογα, τετρακύλινδρο, κοστίζει από 750 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Πόσο καιρό χρειάζεται για την εγκατάσταση ενός συστήματος υγραερίου στο αυτοκίνητό μου? Η εγκατάσταση του υγραερίου μαζί με τον προγραμματισμό και τα διαδικαστικά του ΚΤΕΟ χρειάζεται 1,5 ημέρα. Τι κόστος συντήρησης έχει το σύστημα υγραερίου στο αυτοκίνητό μου? Το σύστημα υγραεριοκίνησης, το σύστημα υγραερίου, έχει σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης. Τι εγγύηση θα πάρω? Η Gas Italy δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη εγγύηση που δίνεται σε αυτοκίνητα με υγραεριοκίνηση. 3 χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα. Μήπως χάσω σε επιδόσεις? Εγώ σας διαβεβαιώ ότι όχι μόνο δεν υπάρχει θεωρία να χάσετε σε επιδόσεις, μπορεί να δείτε και το αυτοκίνητό σας στις μεσαίες τροφές, στη μέγιστη ροπή, να είναι ακόμα πιο σπιρτόζικο. Τι αυτονομία θα έχω? Με μία μέση δεξαμενή υγραερίου, η αυτονομία είναι περίπου στα 350 με 400 χιλιόμετρα. Ποια είναι τα καλύτερα συστήματα? Όλα τα συστήματα που κυκλοφοράνε πια στην ελληνική αγορά είναι καλά. Κακό σύστημα δεν υπάρχει. Γιατί να εμπιστευτώ στην Gas Italy το αυτοκίνητό μου για υγραέριο? Πολύ καλή ερώτηση. Just to the point. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχω εγώ. Ο Mr. Gas Italy. Γνωριζόμαστε από κοντά. Στην Gas Italy δεν κάνουμε πελατάκια. Κάνουμε φιλαράκια. Επανήλθαμε με τον αγαπημένο μας φίλο Κωνσταντίνο Σιδηρόπουλο και την Gas Italy. Εδώ είμαστε και... Να πω κάτι, συγγνώμη κιόλας. Επειδή εγώ το επεισόδιο, κάθε επεισόδιο, το παίζω επανάληψη 11 και 4 το βράδυ στο YouTube, γιατί είναι πάρα πολύ που το βλέπουμε και εκεί, να ξέρεις. Τι πράγμα? Το βλέπουμε και εκεί. Βεβαίως, γιατί όχι, λοιπόν. Καταλαβαίνω ότι είναι βάναυσο 1 η ώρα, τελειώνουν 2 η ώρα, κάποιοι δουλεύουν. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να... Ναι, αλλά δεν βλέπεις πόσος κόσμος μπαίνει κάθε φορά. Σαφώς. Μία θερμή παράκληση. Επειδή χαλάτε τον αλγόριθμο, ο οποίος αλγόριθμος υποτίθεται βρίσκει τα fake news, αλλά δεν τα βρίσκει. Ναι. Ίσως τα προμοτάρει. Όταν θα παίζουν διαφημίσεις, ούτως ή άλλως κόβουμε το ηχητικό κομμάτι, διότι δεν έχω τα δικαιώματα, εσείς θα έχετε τα δικαιώματα να παίζει. Λοιπόν, αλλά είναι 60-70 δευτερόλεπτα ακριβώς η διαφήμιση χωρίς το ηχητικό του Κωνσταντίνου. Παραμείνετε, γιατί μου καταστρέφετε, ναι, τον αλγόριθμο, όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι τίποτα. Τι προλαβαίνετε σε 70? Άντε ένα κατούριμα να πάτε, συγγνώμη δηλαδή, να το πω έτσι. Το οποίο τι κάνετε, κλείνετε το υπολογιστή και το ξαναεπανακινείτε. Και βλέπετε το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, δηλαδή. Πραγματικά που είναι ένα υπέροχο άνθρωπο. Δεν πάτε που δεν πάτε να βάλετε υγραέριο να μα δίνει. Να πάτε να βάλετε υγραέριο. Να πάρετε και στο σπίτι μα. Καλύτερα, καθίστε, γιατί. Λοιπόν. Βέβαια θα μου πει η νυχτερινή είναι η εκπομπή. Why not, έτσι. Εντάξει. Και εγώ σε μπουζού και αυτό είναι. Αλλά αυτό μπορεί να γυαλίσει τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Θα δούμε. Θα κανονίσουμε με τους φίλους. Τώρα εδώ ξέρω θα γράφουν σχόλια από κάτω. Θα κανονίσουμε μία μάζοξη με τους φανατικούς σου. Ναι. Να πάμε μπουζού και τι. Εγώ έβαλα χθες μία φωτογραφία από την Ελλάδα. Ή να πάμε Νταβέλη. Ναι. Ψηφίστε. Εδώ θα δεις. Να σου πω σοβαρή ψηφοφορία στο κανάλι σου. Νταβέλη ή μπουζού. Νταβέλη θα πουν όλοι. Λοιπόν, τι θα σου πω. Μπάμι το έβαλα μία. Έβαλα μια φωτογραφία από τη Θεσσαλονίκη του 1862. Είναι η πιο παλιά φωτογραφία της Θεσσαλονίκης. Με τύχη. Ναι. Όλη η Νίκη έχει τύχη. Ναι. Την οποία ήταν γκρεμίσανε γύρω στο 1870. Δεν έχω πάει ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει πάει ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Όχι.
Νομίζω ότι είμαι από τους πολύ λίγους, ναι, για βέβαια. Όντως, ναι. Λοιπόν, και η φωτογραφία αυτή είναι από τον Λευκό Πύργο, γύρω στο 1862-1864. Δεν την έχουμε εμείς, την έχουν οι Ούγγροι. Γιατί τότε ήταν Αυστρο-Ουγγαρία και ναι, έχει παραμείνει εκεί πέρα στα αρχαία της Αυστρο-Ουγγαρίας και είναι το πιο παλιό μέρος της. Πιο παλιά φωτογραφία της Θεσσαλονίκης που δείχνει και τα τείχη. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν πίστευε κάποια πράγματα. Δηλαδή, του είχαν δώσει την εντύπωση ότι η Θεσσαλονίκη είναι πάντοτε έτσι, με το Λευκό το πύργο, ναι, χωρίς τείχη κτλ. Και μου λέγανε, ξέρω εγώ, η Χαλκίδα, ξέρω εγώ, τα Γιάννενα, η Σμύρνια. Αυτό. Όσοι μαντέψανε. Ναι. Όσοι, οι Θεσσαλονικείς το ξέραν αμέσως. Καλά, λίμωνε. Ξέρουν την ιστορία τους. Εντάξει, είναι ναι, Θεσσαλονίκη μεγάλη φτωχομάνα. Λοιπόν, αλλά που θέλω να το καταλήξω, ότι πολλές φορές σου δείχνουμε την αλήθεια, κάποιος σου δείχνει την αλήθεια και πας να την αμφισβητήσεις. Αυτό είναι απίστευτο. Ναι, αυτό όμως έχει γίνει. Αυτό είναι αιμονή όμως. Αυτό έχει προκύψει με το πάντρεμα που γίνεται, με αυτά που σας είπα, με τον νευρολογικό, γλωτικό μάλλον, προγραμματισμό και με αυτά τα ναρκωτικά και με τα προγράμματα τα MK Ultra, τα οποία βάζουν πλέον τον κόσμο σε μια κατάσταση. Η οποία κατάσταση αυτή είναι ως εξής. Για να περάσουν αυτά που θέλουν οι επικυριαρχοί, όπως τους έχει ονοματίσει ο Arthur Clarke. Εντάξει, γιατί το έκανε και αυτό το πράγμα και καταλάβατε όλοι ποιοι είναι οι επικυριαρχοί. Γιατί μου λέγανε κάποιοι τι σημαίνει επικυριαρχός, να πάτε να διαβάσετε το βιβλίο του Arthur Clarke που λέει ποιοι είναι οι επικυριαρχοί. Και θα καταλάβετε. Λοιπόν, παγκόσμια υπερκυβέρνηση όπως τη λέμε. Λοιπόν, για να περάσουν αυτά τα πράγματα κάνουν κάποιες τεχνικές. Οι οποίες τεχνικές είναι ρίχνουν το ηθικό του κόσμου. Ένα. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή από το Λευκό το οίκο κάτι πέφτει να μέσα στον εγκέφαλο μας. Ναι. Εδώ, άμα θέλετε λίγο αυτό το συγκεκριμένο, να το αφήσουμε έτσι λοιπόν. Α, θες να το φέρουμε μπροστά, να το δούμε. Ναι, ας το φέρετε μπροστά, να σας πω λίγο. Έτσι λοιπόν. Και ρίχνουν, όχι το προηγούμενο, εκεί. Σταματήστε λίγο εκεί πέρα. Λοιπόν, λέω, κάνουν κάποιες τεχνικές. Ρίχνουν το ηθικό του κόσμου, ρίχνουν την αντιστάση του κόσμου και αλλοιώνουν κάποιες καταστάσεις ότι είναι καλές ενώ δεν είναι καλές. Μεγάλο εργαλείο για αυτά, όντως ισχύει, είναι τα λεγόμενα fake news. Βέβαια, αυτό το συγκεκριμένο είναι ότι βρίσκεις ποια είναι η πηγή. Τσεκάρεις τον συγγραφέα, τσεκάρεις την ημερομηνία, τσεκάρεις αυτό, ό,τι έχει σχέση με τα νομικά. Ναι. Διαβάζεις πίσω από την κουρτίνα, βρίσκεις τις πηγές, αισθάνεσαι αν αυτό είναι fake ή όχι, ή αν είναι πλάκα. Αστείο, ναι. Και στο τέλος ρωτάς τους experts, δηλαδή τους ειδικούς. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε γίνει όλοι expert. Yes. Έτσι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω. Χθες υπήρχε άνθρωπος ο οποίος μου έλεγε, ας πούμε, για τους θησαυρούς και για τα νομίσματα. Επειδή μου έστειλε ένα εσωτερικό email κτλ., μου έλεγε μια ιστορία που του λέω: φίλε, αυτό δεν ισχύει, δεν έχει βγει ποτέ αυτό το νόμισμα και ούτε υπάρχει περίπτωση ποτέ να υπάρχει στα χέρια σου. Και λέει: εγώ το έχω, εγώ δεν τον έχω. Ας γυρίσουμε πάλι προς εμάς. Ωραία είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, τώρα, να σας πω ένα αντίστοιχο. Επειδή είπα προηγουμένως: Who check the checkers? Τα Hellenic Hoax, που είναι μια ΜΚΟ, όχι ΜΚΟ, μάλλον μη κερδοσκοπική, ναι, ΜΚΟ μπορούμε να το πούμε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Αλλά μην τα τρέχεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάποια στιγμή έχουν περιέλθει στην κατοχή μου από έναν Τσέχο, δεν είναι Τσεχοσλοβάκος, είναι Τσέχος, και από έναν Ούγγρο, δοκίμια σε δραχμές ελληνικών χαρτονομισμάτων γύρω στο 2012-2013. Να. Είναι γνωστή η ιστορία με τον Βαρουφάκη, ο οποίος έκανε το κλείσιμο των τραπεζών και μάλιστα στο βιβλίο του λέει ότι ψαχτήκαμε να φτιάξουμε χαρτονομίσματα, ούτως ώστε να βγούμε εμείς βία από το ευρώ και να χρησιμοποιούμε εσωτερικά χαρτονομίσματα. Προφανώς αυτοί που φτιάξαν τα δοκίμια αυτά πήραν την τρίχα και την κάναν τριχιά. Δηλαδή, αφού πήραν τις μακέτες και αφού αυτές απορρίφθηκαν, γιατί τελικά και ο Βαρουφάκης πήγε στο σπίτι του και δεν πτωχεύσαμε, πτωχεύσαμε αλλά δεν πτωχεύσαμε, άρα χρησιμοποιούμε ευρώ και στη Μέτακον το 2010. Είχα πει ότι θα φύγουν όλες οι χώρες από το ευρώ και η τελευταία χώρα που θα μείνει στο ευρώ θα είναι η Ελλάδα. Όσο και αν χρωστάμε, δεν πρόκειται να μας βγάλουν ποτέ. Επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Γερμανίας που ήθελε να πεταχτεί η Ελλάδα εκτός ευρώ, του είπε του Μητσοτάκη ότι όχι promotion για το Μητσοτάκη, promotion για τις γερμανικές τράπεζες. Καλύτερα που δεν σας πετάξαμε έξω, γιατί θα ήταν καταστροφή για την Ευρώπη. Ναι. Το παραδέχτηκαν δηλαδή. Ρε παιδιά, όταν χρωστάς σε κάποιον σε ευρώ και μετά σου δίνει δυνατότητα να πας σε δραχμές, κόβεις το νομισματοκοπείο ό,τι σου δραχμές θέλεις. Ναι, σωστά. Με ό,τι σου τιμή είναι και λες πάρτα, αυτά είναι. Χαρτί υγείας. Εντάξει, βαμβακερό είναι. Πράγμα. Άλλο ένα fake news που δεν το ξέρει ο κόσμος. Τα χαρτονομίσματα δεν είναι χαρτί. Είναι βαμβάκι. Είναι βαμβάκι. Για να μπορεί να μπαίνει μέσα και αυτό το ολόγραμμα και το πλαστικό. Λοιπόν, και μπήκαν όλες αυτές οι λογικές που λέμε και. Εγώ είχα στα χέρια μου
μια σειρά δοκιμίων, γιατί τους ξέρω αυτούς τους δύο. Και την έδειξα. Και βρέθηκαν τα Hellenic Hoax να γυρίσουν να πούνε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα και είναι ψεύτικα. Του λέω, φίλε, αφού τα κρατάω στα χέρια μου. Τα κρατάω στα χέρια μου. Ναι, δηλαδή... πώς γίνεται να. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Καλά, δεν είναι και κάτι σημαντικό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ δηλαδή τώρα. Γιατί εντάξει, έχει πάει κάποιους ανθρώπους στα δικαστήρια και έχει κερδίσει του χώρου της ελληνικής αναζήτησης, γιατί καταφέρονται εναντίον τους με πολύ μεγάλες βρυσιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προσωπικό του καθενός. Απλώς ένας πρώην αρκαλιευτής του ελληνικού στρατού δεν μπορεί να μου πει εμένα πάνω για την πληροφορική, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτσι. Να. Ή ας πούμε για τα γραμματώσιμα και τα νομίσματα. Εντάξει, όταν έχεις εμπειρία και γνώση. Πηγαίνετε λίγο στη γωνία και δείτε αν έρχομαι τα λοιπά, γιατί εγώ ήμουν αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Νομισματικής Ένωσης. Καλημέρα και με τον νόμο που λέει Βασιλική. Ναι, γιατί έχει κυκλοφορήσει ένα TikTok με εμένα που λέω καλημέρα και με τον νόμο, κύριε Βασιλική. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ψάξτε το να το βρείτε. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι σε κάποια πράγματα, δηλαδή παραδείγματος χάρη, ένας αρκαλιευτής, ένας δημοσιογράφος, παύλα βιογράφος του Λιαντίνη, ο οποίος βέβαια έχει πάει στα δικαστήρια με την οικογένεια Λιαντίνη και τα έχει κερδίσει. Μία αγνώστου, όπως είναι η Σουγκλάμουρους, που δεν ξέρω αν είναι άντρας, γυναίκα ή τρολάκια του ΣΥΡΙΖΑ από πίσω, έτσι. Λοιπόν, ξαφνικά βγάζουν άρθρα ότι, παραδείγματος χάρη για μένα, με έχουν περιλάβει, ας πούμε, ότι είμαι κατά δήλωσή του ερευνητής UFO. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι βρίζουν 550 γερουσιαστές και τη Βουλή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Βέβαια, μπορεί να τους έχουμε μεγάλη εκτίμηση, αλλά είναι 550 γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που έκατσαν σε 7 συνεδριάσεις και ακούσαν για τα UFO. Και τσεκάραν αν υπάρχουν UFO. Δηλαδή, ο Μίτσος ο Τραχανοπλαγιάς και ο Νίκος ο Μπεταντζής και ο Κώστας ο Σουγιάς και ο Πεντούγιας, ας πούμε, τα λοιπά, κρίνουν κάποιους ανθρώπους. Ή παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν επιστημονική υποτίθεται υποστήριξη, παραδείγματος χάρη, ναι, από τον Μωσέ, το Μόσχελο. Mm. Μόσχελος είναι το ελληνικό όνομα του κυρίου Μόσχελου. Από ό,τι το γνωρίζω, είναι εβραϊκής καταγωγής, είναι Μωσέ. Ναι. Και δεν καταλαβαίνουν γιατί οι Εβραίοι στην Ελλάδα αλλάζουν τα όνοματά τους. Ένα παράδειγμα. Ας πούμε, η οικογένεια Μπενίν Σελός είναι γνωστή ως οικογένεια Βενιζέλου. Ναι. Μπενίν Σελός. Από τη Μάνη και κατεβήκαν στην Κρήτη. Απλώς τα μπλέξαν στο Θέρεσο και αυτά. Λοιπόν, και το θέμα είναι το εξής. Έχεις την επιστημονική υποτίθεται υποστήριξη του κυρίου Μόσχελου, να το πούμε και έτσι, εντάξει, αφού θέλει έτσι, τι να κάνουμε. Και η Μέρι Μονρό λεγόταν Κάρτερ, νομίζω το επώνυμο της. Λοιπόν, και λέτε πράγματα τα οποία μετά δαγκώσατε τη γλώσσα σας. Και προσέξτε, μην δαγκώσετε τη γλώσσα σας, γιατί είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, τα fake news τώρα. Τι εστί fake news. Λέει ο Κασταμονίτης, θα πάρω εγώ ένα παράδειγμα. Ναι. Λέει ο Κασταμονίτης ότι κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα εκφέρω γνώμη όσον αφορά την ιατρική σύσταση που υπάρχει για την επιδημία του κορονοϊού. Και δεν είναι misleading information, γιατί θα το ψάξουν κάποια τα λοιπά. Δεν εξέφερα ποτέ γνώμη. Δήλωσα όμως, είναι αναφέρετο το δικαίωμά μου. Είναι προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να πείτε, όπως λέει ο λαός μας, in our three. Έτσι, λοιπόν, ναι. With flowers around. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εγώ δήλωσα και δηλώνω ακόμα ότι δεν έχω κάνει το εμβόλιο. Ναι. Το γνωρίζω πολύ καλά ότι σε όλες τις εκπομπές ερχόμουν από PCR. Θα ήμουν ηλίθιος τουλάχιστον να χώνω 30-35 ευρώ κάθε φορά για με PCR, για να έρχομαι εδώ πέρα μέσα να πουλήσω μούρι στην Ατάσα, με την οποία Ατάσα έχω μια φιλία τόσα χρόνια. Ναι. Κάτι που ξέρει κάτι, εγώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο, αλλά το έχω κάνει και κάνω και ένα PCR. Ναι. Δηλαδή έχουμε κάνει 40 εκπομπές, 45 εκπομπές, με 35. Ναι, θα έχουμε δώσει 1,5 χιλιάρικο. Με περισσεύει εμένα 1,5 χιλιάρικο. Αν νομίζω ότι μου περισσεύει. Και να σου περίσσευε όμως. Τώρα που παίζει στο YouTube, βάλτε από κάτω καμία συμμετοχή να πάρω, πώς το λένε άλλοι. Για ένα καφεδάκι να πιούμε. Έτσι, βάλτε 1-2 ευρώ. Τι μπράβο, το έχω δει για ένα καφεδάκι. Αυτό το για ένα καφεδάκι. Λοιπόν. Αυτό είναι οι κοπελίτσες που τις έχουν πει ότι αν δείξουν γυμνό το σώμα τους με τα OnlyFans και τα λοιπά θα βγάλουν 7. Ναι. Και λέει για ένα καφεδάκι. Λέει για ένα καφεδάκι. Λέει σε κεράσω ένα καφεδάκι. Λοιπόν, τι να κάνουμε έτσι. Το βάλετε και εδώ πέρα κάτω. Κασταμόνιτες, OnlyFans. Λοιπόν, να τρώω σκορδαλιές και τέτοια πράγματα. Θα κάνει. OnlyFans, πάσα. Μου είπε ένας θες, λέει, που, σε αυτό που βλέπαμε τη Θεσσαλονίκη και αυτά, λέει, έπρεπε να βάλεις ένα giveaway, ένα καφέ, λέει, τα λοιπά, παιδιά, τι λέτε τώρα, σωρολογείτε. Περπατάω στην Αθήνα, ας πούμε, στους δρόμους της πόλης που λέει το τραγούδι, τα λοιπά, και όλοι με σταματάτε και μου λέτε, κάτι, κάτι, και καμιά φορά είμαι στο τηλέφωνο. Θα τους λες OnlyFans. Και άμα τα έχω πάρει στο κρανίο, μπορεί να με ακούτε να βρεις και λέω, καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν, τώρα, τα fake news, πώς δουλέψαν στη ζωή μας. Fake news είναι, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ναι, εντάξει, εντάξει. Okay. Ναι, fake news, παραδείγματος χάρη, ακούστηκαν πάρα πολλά με τον κορονοϊό. Ναι. Και από τις δύο πλευρές. Και δεν θα υπήρχε
κανένα πρόβλημα, αν η κυβέρνηση δεν παίρναγε το λεγόμενο ακαταδίωκτο. Γιατί να δώσεις σε γιατρούς ακαταδίωκτο για μια ασθένεια? Πότε τρέξαμε έναν γιατρό που προσπαθεί και έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη στα δικαστήρια ή κάτι? Αλλά εκεί υπήρξε μια επιβολή. Αυτό το στιγματίζω. Ναι. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάνει. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω το εξής. Και δολοφονία χαρακτήρα μπορεί να γίνει από ανθρώπους οι οποίοι δεν σε συμπαθούν. Μόνο και μόνο λέγοντας ότι ξέρεις κάτι. Εγώ το ζω καθημερινά, το ξέρεις. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι σας λέει ψέματα, έχει κάνει εμβόλιο. Παίρνω μένα σήμερα γιατί θα με ζαλίσετε πάρα πολύ. Λοιπόν. Και για ποιο λόγο να μην δεν υπάρχει άμυνα. Άκου, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, ειδικά με το θέμα του εμβολίου. Άκου, να σου πω κάτι. Επειδή εγώ μου αρέσει να σπάω αυγά, γιατί εγώ δεν τρώω πολύ αυγό, αλλά την ομελέτα την τρώω. Και ειδικότερα την ισπανική που έχει κρεμμύδι μέσα και μανιτάρι. Λοιπόν. Ναι, μην πάει τίποτα ερωτικό αυτό το ισπανικά. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι εδώ υπήρξαν άνθρωποι στους οποίους είχα εμφανιστεί στις εκπομπές και αυτό που λέει πουλάει τη μάνα του. Έχει γράψει ο Τζανακάρης ένα φοβερό βιβλίο που λέει «Τα παλικάρια τα καλά, σύντροφοι τα σκοτώνουν». Και αυτό ήταν η ιστορία των Ελλήνων κλεφτών και αμαρτωλών, όπως ήταν ο Γιαγκούλας, ο Νταβέλης κτλ. Τους οποίους τους περισσότερους τους καρφώσανε τα πρωτοπαλικαρά τους για να πάρουν λεφτά. Λοιπόν, εγώ έχω αντιμετωπίσει τον χώρο της ελληνικής αναζήτησης και ειλικρινά έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Ανθρώπους οι οποίους είχα φιλία 30-35 χρόνια, οι οποίοι με φέραν στην εκπομπή τους ραδιοφωνική και μετέπειτα με πουλήσανε γιατί βγήκε ένας πρώην προστατευμένο μέλος της Χρυσής Αυγής και μάρτυρας κατηγορίας εναντίον της Χρυσής Αυγής. Κυκλοφορεί ο κύριος με προστασία αστυνομικών, ο οποίος μάλιστα εκφέρει και εναντίον μου ότι θα με πλακώσει το ξύλο όπου με βρει, τα λοιπά. Και λέει ότι έχω κάνει εγώ το εμβόλιο. Κανένας δεν ξέρει τι έχει κάνει ο κάθε ένας από εμάς και σε κάθε σπίτι υπάρχει μία καμπάνα. Τα fake news και οι δολοφονίες χαρακτήρων είναι από ανθρώπους οι οποίοι είναι φεδροί, οι οποίοι προσπαθούν να σβήσουν φωνές. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί υπάρχει ένας τεράστιος πόλεμος εναντίον μου. Αφήστε. Ο οποίος έχει πάρει την μπάλα και την ατάσα. Για ποιο λόγο? Α, είναι που δεν με νοιάζει κιόλας όμως εμένα. Καλά, και εγώ I don't care, όπως έλεγε και ο περίφημος Σοκράτης, εν την απουσία μου επιτρέπω και να με δείρουν. Δεν δεν κατάλαβες. Αλλά γιατί τα μου φαίνονται τόσο αστεία όλα αυτά που λέω έχουν χρόνο να ασχολούνται, δεν δουλεύουν, δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Και κάθονται και χτυπάνε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν προσωπικά. Οπότε... Ακριβώς. That's λοιπόν, your problem, not mine. Ακούστε τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ξέρω ότι έχετε δώσει πάνω για διαφημίσεις, αλλά λίγο θα το πάμε λίγο και αυτά. Fake news είναι ότι ετοιμάζεται να σκάσει το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Και μάλιστα οι Αμερικανοί που έχουν έρθει, έχουν έρθει στο Κολόμπο, όπως το λένε, το μικρό το ηφιστάκι που είναι μετά από τη Σαντορίνη, το οποίο έσκασε το 1770 και με τα αέρια σκότωσαν, πεθάναν 250 άνθρωποι, ούτε καν με τη λάβα. Και γιατί είναι τότε οι Αμερικανοί stand-by από τον Ιανουάριο και έχουμε τώρα Νοέμβριο και λένε συνεχόμενα επικινδυνότητα. Stand-by είναι ότι ο Βαρότσος στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική έχει βγάλει επικινδυνότητα για σεισμό άνω των 5,5 Ρίχτερ στον ευρύτερο χώρο της Ελλάδας σε 3 διαφορετικά σημεία. Stand-by είναι ότι η ατμόσφαιρά μας έχει ραδιενεργά στοιχεία τα οποία τα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα δεν είπε τίποτα. Stand-by είναι ότι βρέθηκαν σάρκες και κομμάτια από πτώματα και από κόκαλα εκτός των γραμμών στα Τέμπη 7,5 μήνες μετά από τους ανθρώπους που πήγαν να καθαρίσουν τα βαγόνια. Fake news είναι ότι υπάρχουν παρενέργειες που έχουν οδηγήσει με long COVID 25.000 άτομα στα ελληνικά νοσοκομεία. Fake news είναι ότι η Ελλάδα το 2022 το Δεκέμβριο ετοιμαζόταν να κάνει απόβαση στη Σμύρνη για αντεπίθεση και έγιναν οι κρίσεις οι οποίες έφυγε μετέπειτα από αυτές το Μάρτιο ο Λιμπέρης, ο αρχηγός του Στόλου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ήθελε να επιτεθεί στην Τουρκία. Fake news είναι ότι υπάρχουν δύο σκάφη των ενόπλων δυνάμεων γεμάτα με στρατιώτες στα ανοιχτά του Λιβάνου μόνο και μόνο για να επιχειρήσουν να βγάλουν τους εναπομείναντες 150 Έλληνες που υπάρχουν ακόμα στο Λίβανο, όχι στη Γάζα, στο Λίβανο. Fake news είναι ότι ετοιμάζεται η Τουρκία να κάνει απόβαση ή στοιχείο στη Μυτιλίνη και τη σταματάνε κάθε φορά που πηγαίνουν οι Αμερικανοί. Γιατί πήγε ο Μπλίκεν στον Ερντογάν, τάχα να του πει να ηρεμήσει με το Ισραήλ. Το Ισραήλ με την Τουρκία δεν έχει φυσικά σύνορα. Θα πρέπει να περάσει πρώτα μετά από Λίβανο και μετά από Σύρια για να επιτεθεί το Ισραήλ στην Τουρκία. Fake news είναι ότι αυτή τη στιγμή η ποιότητα του αέρα στην Αθήνα είναι χειρότερη από το 1980 που υπήρχε νέφος και ότι πεθαίνουν κάθε χρόνο 15.000 άτομα από αναπνευστικά προβλήματα. Να πάτε στο Σωτηρία να δείτε πόσοι πεθαίνουν, πόσοι κυκλοφορούν με καρκίνο στο πνεύμα χωρίς να έχουν καπνίσει ποτέ τσιγάρο. Fake news είναι ότι η υγεία μας στο νερό είναι χάλια και για σας λέω από τις εκπομπές πίνετε εμφιαλωμένο και ότι κανένας δεν ψάχνει να με το μαραθώνα. Καταλάβατε ότι τα fake news
έχουν δύο όψεις. Ένα είναι αυτά που λέω εγώ που εύκολα μπορώ να πούνε ο Κασαμονίτης είναι μπαρουφολόγος. Τα έχει τελειώσει. Πληροφορική. Και μάλιστα το υποβιβάζουν κιόλας. Ένα πτυχίο λέει. Έκατσα πτυχίο. Ένα δίπλωμα λέει. Τρία χρόνια. Έκατσα δίπλωμα τρία χρόνια. Φανταστείτε δηλαδή μέχρι να πω το άποσο έκανα. Και αν κάτσεις να πεις όλα αυτά που έχεις κάνει θα λένε ο Κασαμονίτης περί αυτολογή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Η κυβέρνηση έχει τα fake news και του checkers και εμείς έχουμε το μοναδικό κομμάτι από όλα το οποίο είναι το εξής. Οι ομάδες. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Ούτε πρόκειται να κατέβω ποτέ. Ούτε συμμερίζουμε κανέναν, ούτε τίποτα άλλο. Και αυτό που ανέβηκε, να το ξέρετε και έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις, και αυτό που ανέβηκε καμιά φορά για να διώξει αυτό που ήταν το κακό, παραδείγματος χάρη να το πω γενναία. Και τώρα που ανέβηκε ο κύριος Δούκας, που από 1η Ιανουαρίου θα είναι ο Δήμαρχος του Αθηναίων, που είναι το μεγαλύτερη πόλη της Αθήνας, και φεύγει ο Μπακογιάννης, ερεθίστηκε η καρδιά μας και είπαμε πολύ ωραία, διώξαμε τον άλλο που μας δούλευε με τα δέντρα που κάνουν 700 ευρώ το καθένα, ενώ μπορείτε να τα πάρεις στο πανηγύρι, ξέρω εγώ, 4 ευρώ. Και με τα παγκάκια, αλλά και αυτός που ανεβαίνει πάνω ο Δούκας είναι ο χειρότερος νεοταξίτης υπερασπιστής της ιδέας των πόλεων των 15 λεπτών, που είναι ο Χαράρη και ο Κλάου Σκουάμπ, οι οποίοι ουσιαστικά θέλουν να μας μαντρώσουν. Τι είναι fake news? Πριν από χρόνια βλέπαμε τον Demolition Man και λέγαμε δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και τώρα σου λένε θα παίρνεις βαθμολογία στο κινητό και αν δεν υπερβείς 100 μόρια δεν μπορείς να μείνεις στη Νέα Σμύρνη, πάνω σκάρι. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα σας πω και έτσι θα πάμε στις διαφημίσεις. Λέει ότι θα πρέπει εγώ. Που δουλεύω πολλές φορές και στο εξωτερικό, να βλέπω μέρα παραμέρα τους γονείς μου. Εγώ με τους γονείς μου επικοινωνώ 15-20 φορές την ημέρα. Αλλά δεν μπορώ να είμαι φυσικά. Μπορώ να πάω μετά από 15 μέρες. Υπάρχουν και άνθρωποι που τους προστατεύουν ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να πεταχτώ από την Κυψέλη που μένω, επειδή δεν μπορώ να επισκεφτώ τους γονείς μου, που εγώ είμαι πιο αγαπητός στους γονείς μου από ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται τους έχω μέσα στο σπίτι και τους πλακώνουν και τους στέλνουν και αυτά και τους κλέβουν και τα λεφτά. Και αυτή είναι η τεχνική. Και κάθε ένα από όλα αυτά που μας είπες είναι χρήση ανάλυσης τεράστιας. Λοιπόν, αλλά πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο Σιδηρόπουλο, το μικρό μας διάλειμμα και την Καζίταλη και επιστρέφουμε να μας πει και στο τρίτο και τελευταίο μέρος ο δάσκαλός μας τα υπόλοιπα. Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος, μάνατζερ της Καζίταλη Ελλάς. Και είμαι εδώ για να μιλήσουμε για το κατά πόσο σας συμφέρει να βάλετε υγραέριο στο αυτοκίνητό σας. Χιλιάδες ευχαριστημένοι υγραεριοκίνητοι αυτοκινητιστές μπορούν να σας βεβαιώσουν για τα ωφέλη της υγραεριοκίνησης. Εγώ είμαι εδώ όμως για να σας απαντήσω στις 10 πιο συχνές ερωτήσεις που απαντώ στο γραφείο μου ή στο τηλέφωνο. Μήπως πάθει ζημιά το αυτοκίνητό μου? Κανένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει η σωστή by the book εγκατάσταση και ο σωστός προγραμματισμός δεν παθαίνει ζημιά. Είναι ασφαλές το υγραέριο στο αυτοκίνητό μου? Στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 500.000 αυτοκίνητα με σύστημα υγραεριοκίνησης. Έχετε ακούσει κάτι? Όχι. Πόσο στοιχίζει η εγκατάσταση του υγραερίου στο αυτοκίνητό μου? Ένα μέσο αυτοκίνητο μέχρι 150 άλογα, τετρακύλινδρο, κοστίζει από 750 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Πόσο καιρό χρειάζεται για την εγκατάσταση ενός συστήματος υγραερίου στο αυτοκίνητό μου? Η εγκατάσταση του υγραερίου μαζί με τον προγραμματισμό και τα διαδικαστικά του κταίου χρειάζεται 1,5 ημέρα. Τι κόστος συντήρησης έχει το σύστημα υγραερίου στο αυτοκίνητό μου? Το σύστημα υγραεριοκίνησης, το σύστημα υγραερίου, έχει σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης. Τι εγγύηση θα πάρω? Η Καζίταλη δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη εγγύηση που δίνεται σε αυτοκίνητα με υγραεριοκίνηση. 3 χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα. Μήπως χάσω σε επιδόσεις? Εγώ σας διαβεβαιώ ότι όχι μόνο δεν υπάρχει θεωρία να χάσετε σε επιδόσεις, μπορεί να δείτε και το αυτοκίνητό σας στις μεσαίες τροφές, στη μέγιστη ροπή, να είναι ακόμα πιο σπιρτόζικο. Τι αυτονομία θα έχω? Με μία μέση δεξαμενή υγραερίου, η αυτονομία είναι περίπου στα 350 με 400 χιλιόμετρα. Ποια είναι τα καλύτερα συστήματα? Όλα τα συστήματα που κυκλοφοράνε πια στην ελληνική αγορά είναι καλά. Κακό σύστημα
δεν υπάρχει. Γιατί να εμπιστευτώ στην καζίτελη το αυτοκίνητό μου για υγραέριο? Πολύ καλή ερώτηση. Just to the point. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχω εγώ. Ο Μίστερ Καζίταλη. Γνωριζόμαστε από κοντά. Στην Καζίταλη δεν κάνουμε πελατάκια. Κάνουμε φιλαράκια. Λοιπόν, δεν μιλάμε εδώ τα δικά μας. Λίγο αγχώθηκες λίγο με τα fake news, τα οποία δεν αγχώθηκα, είναι fake news. Αγχώθηκα, γιατί δεν θέλω να βγουν για μένα fake news, Παναγία μου. Δηλαδή, πραγματικά, όλοι νομίζω ότι το έχουμε υποστεί εν μέρη. Εμένα καταρχήν. Εν μέρη, καταλαβαίνεις. Πνίγηκα, γιατί... Τώρα δεν είναι το... Ο Χριστός. Παναγία μου. Νεράκι, ποιο θέλεις, τις βρίσεις ή το κανονικό? Βάλε τον κύριο Καστάμωνη, την αγαπώ λίγο. Λοιπόν, τι θέλω να πω το εξής, ότι αρχίζουν πλέον τα fake news να μπαίνουν και κυβερνητικά. Δηλαδή, τι γίνεται. Τώρα πλέον η αντιπολίτευση. Παλιότερα η αντιπολίτευση έκανε μια έρευνα και έβρισκε κάτι το οποίο δεν το είχε κάνει σωστό η κυβέρνηση. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα επειδή όλοι έχουν το χέρι τους στη μαρμίτα μέσα στην κατσαρόλα και τρώνε, το μόνο που κάνουν πλέον είναι αποκαλύπτουν. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όλα ό,τι έχουν σχέση με την αντιπολίτευση πάντοτε είναι αποκαλυπτικό, αποκαλύπτω, ναι, ντοκουμέντα, όπως είναι το Βαξεβάν και οτιδήποτε άλλο. Το αποκαλυπτικό δελτίο που υπάρχει, που βγαίνουν όλοι εκεί πέρα του, οι φίλοι του Βελόπουλου. Λοιπόν, και λένε ορισμένα πράγματα και από εκεί πέρα τι είναι. Αποκαλύπτω τις βρώμες της μιας κυβέρνησης, αλλά όταν ανεβαίνω πάνω κάνω και εγώ τις ίδιες. Είναι να το πίστευτο όμως. Ναι. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε ένα εντυπωσιακό fake news, το οποίο δυνητικά αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το σωστό, να μην έχει εκείνη τη στιγμή επίδραση σε εμάς. Ναι. Στο μέλλον θα έχει. Ποιο είναι αυτό? Ποιο? Κασελάκης. Απίστευτο αυτό που γίνεται, όλος αυτός αυτός ο... Αυτός είναι ο ορισμός του fake news. Χαμός. Το βιογραφικό του είναι ψεύτικο όλο. Είναι ψεύτικο όλο. Είναι ψεύτικο. Δηλαδή, εμείς όμως, προσέξτε, εμείς όμως. Και δεν είμαι εναντίον, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν όχι, είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι, ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Ούτε στο πρόσωπο δεν τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο. Εμείς ότι βλέπουμε από την παρουσία δεν του. Ξέρω στα αν την μέσα πέμπτη, και... Δεν ξέρω αν την Πέμπτη το βράδυ που, υπάρχει, που θα παίξει η εκπομπή αυτή υπάρχει το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή... Τόσο πολύ. Ναι, ναι. Μεγάλος χαμός έχει γίνει. Γυρνάω εγώ στις αρχές Νοέμβρη. Σήμερα έχουμε 14. Και λίγο τόσο πιο πριν και τους λέω. Έφτασε 14. Να έχει δίκιο, 14. Και τους λέω του Αγίου Φιλίππου. Ναι. Αρχίζει η νηστεία για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, και τους λέω ότι ο συγκεκριμένος κύριος ήρθε εγκάθετος να διαλύσει, όχι το ΣΥΡΙΖΑ, να διαλύσει την αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Αυτή είναι διαλύθηκε η αντιπολίτευση. Πω, το πιο ναι. κομβικό σημείο, δηλαδή το πιο μαζικό, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 13%. Και πάει να το περάσει στο ΠΑΣΟΚ με 13%. Ναι, ναι, ναι. Όταν, ναι, ναι. Όταν υπάρχουν τόσα πολλά κόμματα με 5-6, 5-6, 5-6, 5-6, ο δυνάστης πάνω τα λοιπά, με το 41% κάνει ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, τα fake news. Πέφτει η σπάτουλα, πέφτει αυτό το... Αυτό, η κλασική έκφραση που λένε οι Αμερικάνοι, λέει, shit will hit the fan. Δηλαδή, τα σκατά θα χτυπήσουν τον ανεμιστήρα και όπως πεταχτούν, θα πεταχτούν παντού. Mm. Έτσι, η διασπορά, η οποία είναι καταστροφές των, πώς το λένε, των συνειδήσεων των ανθρώπων, γίνονται αυτά τα πράγματα, δολοφονίες χαρακτήρα, πάσα θαύμα τρεις ημέρες. Τι γίνεται με τον... με τον ιερωμένο που ήταν στην Κιβωτό. Τι γίνεται, λέτε. Τι γίνεται. Τι γίνεται, που λέτε λοιπά. Έχω καιρό να διαβάσω. Ναι. Πού είναι ο Βαρουφάκης μετά που τελείωσε οι εκλογές. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Πού είναι τα προηγούμενα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία εν μία νυχτή φεύγουν και δεν υπουργοποιούνται. Πού είναι οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βγήκαν καταστροφικά και είπαν ότι θα φορολογήσουν τους επαγγελματίες και μετά πήραν μια βαλίτσα και φύγαν στο εξωτερικό και λέγανε ο κόσμος να πάνε στο καλό και να φύγουν μακριά γιατί θα μας φορολογήσουν αυτοί άμα ανέβουν και μόλις ανέβηκε πάνω η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτό που έλεγε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τάτσι μίτσι κότσι. Fake news. Τι γίνεται στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Όλοι λέγατε ότι σε 8 ώρες η Ρωσία θα διαλύσει την Ουκρανία. Είναι 24 Φεβρουαρίου του 2022. Έχουμε κλείσει ένα χρόνο και πάμε σε 3 μήνες, ούτε 3 μήνες. Ναι, σε 3 μήνες. Κλείνουμε 2 χρόνια. Είναι 21ος μήνας αυτή τη στιγμή του πολέμου και υποτίθεται ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να έχει ισοπεδωθεί και να έχει πάει 30 μέτρα κάτω από το έδαφος. Και γίνεται πόλεμος εκεί πέρα μέσα, σκοτώνονται. Και γίνεται και επίσης δεν έχουμε δει τίποτα. Κανένας. Στο Ιράκ και το Κουβέιτ βλέπαμε ακόμα και το στρατιώτη που την έτρωγε και έλεγε I'm done, σαν το Φούντας. Λοιπόν, τώρα, ναι, ο Φούντας, ο Φούντας με μία σφαίρα μπορούσε να σκοτώσει 75 άτομα. Λοιπόν, τον είχαν ζητήσει και για τον James Bond. Αυτό είναι πραγματικό. Αλλά δεν ήξερα αγγλικά.
Το φαντάζεσαι να είναι άδεια σαν James Bond. Δεν είμαι άνθρωπος του καυγά, αλλά άμα τύχει, I'm 007. Λοιπόν, τώρα, fake news για το Ισραήλ. Μπήκανε, σκοτώσανε, που σκοτώσανε. Το αποκορύφωμα είναι 11.000 νεκροί στη Γάζα. Και εγώ λέω το εξής, μήπως, και αυτό θα μου το κάνετε fake news, θέλει να κάνει την καινούρια διόρυγα του Ισραήλ για να παρακάμψει τη διόρυγα του Σουέζ της Αιγύπτου και περνάει ακριβώς από τα εδάφη της Λωρίδας της Γάζας. Θέλει να σκάψει εκεί πέρα να κάνετε την άλλη την, πώς το λένε, τη Λωρίδα. Και fake news είναι ότι υποτίθεται η Ρωσία είχε το σημαντικότερο σύστημα στον κόσμο και μπορούσε να τα καταστρέψει όλα και τσεπώνει μέσα στη Μόσχα drones πάνω στο Καπιτόλιο, όπως λέγεται αυτά. Ή, παραδείγματος χάρη, το Ισραήλ με τον Iron Dome που θέλουμε να το πάρουμε εμείς, το λεγόμενο σιδερένιο θόλο, το οποίο αποτρέπει τα πάντα, αλλά έχει τσεπώσει πυράβλους μέσα που σκοτώνεται ο κόσμος. Θέλω να πω ότι γεμίζουν πάρα πολύ τις συνειδήσεις. Τελικά δεν ξέρουμε τι είναι fake news και τι δεν είναι. Υπάρχει ένα. Υποτίθεται το Ισραήλ έχει πυρηνικά. Υποτίθεται η Αμερική έχει πυρηνικά. Υποτίθεται το Ισραήλ. Πώς το λένε, η Σοβιετική Ένωση έχει. Η Ρωσία δηλαδή έχει πυρηνικά. Και από εκεί και πέρα το μόνο που έχουμε φάει αυτή τη στιγμή είναι το Τσέρνομπιλ το οποίο μας έχει σκάσει και ακόμα τώρα έχουμε τα Χασιμότο, πώς λέγεται αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όλοι έχουμε θυροειδή και δεν το ξέρουμε. Fake news. Όταν όμως επιβεβαιώνονται, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ δεν το συμπαθώ καθόλου. Αλλά θα το αναφερθώ σε εκείνο. Έτσι, είναι ο κύριος Αντωνιάδης, ο οποίος μάλιστα κάποια στιγμή με είχε απειλήσει και με ένα εξώδικο. Μήπως έχει χάσει και το δρόμο καλά στο εξώδικο, γιατί είναι 2 χρόνια. Ο Νίκος Αντωνιάδης, ένας δικηγόρος. Ναι. Έχει κάνει μια αγωγή, λέει, 78.564.422 σελίδες. Όχι. 6.000 σελίδες, λέει, αλλά πάει αυτό. Ναι. Σαν το Κωνσταντάρα που λέγε χτίζω ένα καράβι, λέει, στο Ακαπούλκο 450.000 τόνους και έκανε που μόνος φοβόταν. Ξέρεις, τα fake news, τα φανταχτερά. Λοιπόν, αλλά αυτός, όποιον έχει πιάσει τώρα και το χτυπάει, εκεί αυτό είναι το δικό του κομμάτι. Εγώ άλλη διαφωνία είχα. Τώρα αυτό στο δικό του μυαλό ήθελε να μου κάνει εξώδικο. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Έξω από τη δίκη δηλαδή. Μπαίνουμε έξω να φάμε κασουλάκι και τέτοια πράγματα. Να τα βρείτε. Λοιπόν, και έλεγε το εξής. Κοιτάξτε, δείτε. Έλεγε. Πού είναι. Ναι, θα τελειώσουμε. Μην αγχωνεύετε. Πού είναι. Θυμάστε παλιότερα ένα παρατράγωδο στην Ανίτα Πάνια. Πού είναι ο Βέρντι, πού είναι ο Πουτσίνη. Κανένα πλέον δεν έχει μείνει. Πού είναι ο Γόγο. Πού είναι ο Βασιλόπουλο. Πού είναι η Παγώνη. Πού είναι ο Τσιόδρα. Πού είναι η Λινού, πού είναι το ένα, τα λοιπά. Ο Τσιόδρας, ναι, πού. Where is, who is Γιούρκας, που έλεγε και ο, πώς το λένε για τον Γιούρκα, τον Σεϊταρίδη, ο Σερ Άλεξ Φέγγιουσον της Manchester United. Λοιπόν, fake news, οι άνθρωποι αυτοί βγήκανε, είπανε κάτι, μας έλεγχε για τον κορονοϊό ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Ελλάδος, ο οποίος είναι πλαστικός χειρούργος. Θα βγω στον δρόμο εδώ πέρα, στη Παρασίου και θα φωνάζω. Δηλαδή, μας τσέκαρε ένας υδραυλικός, παραδείγματος χάρη, πώς λέγαμε παλιότερα, χημικό στα μπάζα. Αυτά είναι τα fake news που έχουμε μπει στη ζωή μας και αυτά είναι νεοταξίτικα. Πίσω απ' όλα κρύβεται η μασονία. Ψάξτε το. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω και δεν είναι fake news. Πληροφορούμε, και αυτό είναι πολλές φορές κάτι που το πετάω για να φυλάξω και τον πισινό μου. Πληροφορούμε ότι το ξύλο που έπεσε την Κυριακή το βράδυ στην Αθηναϊκή Λέσχη μεταξύ υποψηφίων για τις εκλογές της Αθηναϊκής Λέσχης. Ψάξτε που είναι η Αθηναϊκή Λέσχη, επί της Οδού Πανεπιστημίου είναι. Ήτανε πάρα πολύ μεγάλο μεταξύ υποψηφίων για κλοπή ψήφων και οτιδήποτε άλλο. Είναι όλοι τους τέκτονες, όποιος είναι εκεί πέρα μέσα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάτι. Όταν τα σερβιτοράκια, όπως τους λέτε, που ίσως έχουν μεγαλύτερη αξία από εσάς, είναι μπροστά, μην αναφέρεστε στο όνομά μου. Και αυτό δεν είναι fake news. Γιατί θα σας βγάλω τα ψηφοδέλτια στον αέρα και θα τρέχετε πανικόβλητοι. Αυτά. Τι λέει ο δάσκαλος πάλι και κρύο καλά θα πηγαίνω. Εντάξει, εν ηλισσό αδελφή και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε κοντά εδώ πέρα και τα... Λοιπόν, δεν σε ρωτάω. Είναι ένα θέμα το fake news και τα λοιπά, επιφανειακά το πιάσαμε. Ναι, πού να το. Καλά, ναι, φαντάσου, λοιπόν, γι' αυτό λέω. Το κάθε ένα από τα οποία ανέφερες χρήζει τεράστιας ανάλυσης. Και θα λοιπόν, πούμε σε επόμενες. Και θα πούμε και αυτό. Επειδή είπαμε να κάνουμε και μια στροφή λιγάκι, να βάλουμε και λίγο γεωπολιτική, γεωστρατηγική, να λέμε κάποια πράγματα και να τα πούμε. Εμένα μ' άρεσαν οι αστικοί μύθοι. Ποιοι? Οι αστικοί μύθοι. Ωραίο ήταν, έχει και συνέχεια. Κάνουμε αυτό με τον Αλέξανδρο. Γιατί είμαστε και στην εκπομπή του Αλέξανδρου πλέον. Ναι. Εκεί που φιλοξενεί με αγάπη. Μόνο που για να προμοτάρω το High TV τις εκπομπές που θα κάνω με τον Αλέξανδρο και με την Νατάσα. Λέω εκπομπές, γιατί ούτως άλλως 2 είναι. Άρα παραπάνω από το 1,01 είναι πληθυντικός. Δεν θα τις βάζω για όλους, θα τις βάζω στο συνδρομητικό μέρος του καναλιού. Για να σας προμοτάρω και εσάς. Έτσι λοιπόν. Για να βγάλω λεφτά.
Τα λεφτά. Do you want a coffee? Να κεράσεις ένα καφεδάκι. ένα καφεδάκι. Όλοι φάνες. Ποτάρες. Λοιπόν, ευχαριστούμε δάσκαλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά 11 και 4 την Κυριακή. Όσοι μας βλέπετε τώρα εννοώ μέσω του Hi TV θα μας δείτε και στο κανάλι του δασκάλου Χρήστος Κασταμονίτης. Σε φιλό και σε αγαπώ. Τα λέμε, φαντάζομαι θα είμαι εδώ. Θα, καλά και θα είμαι εδώ. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ τον δάσκαλο. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ συντονισμένοι. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη διάσταση να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια σας.